καλησπέρα σας. Διασταυρώνουν αύριο τα ψήφι τους στη Βουλή Μητσοτάκης, Παπανδρέου και Φλωράκης. Η συζήτηση για την οικονομική κατάσταση στη χώρα που θα διασωθεί αύριο πριν από την ημερήσια διάταξη θα περιλαμβάνει πιθανότατα πολλές αποκαλύψεις. Και για την πραγματική κατάσταση στη χώρα, την οποία ο Πρωθυπουργός θεωρεί εχθρή, και για τα κυβερνητικά μέτρα που τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης καταγγέλουν ως αντιλαϊκά. Αύριο όμως είναι και μια ενδιαφέρουσα δικαστικά ημέρα. Στις 9 το πρωί αρχίζει στον Άριο Πάγο η δίκη για την υπόθεση του Γιουγκοσλαβικού Καλαμποκιού. Βασικός κατηγορούμενος, ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Αθανασόπουλος, στο εδόλιο μαζί του, ο πρώην πρόεδρος της ΑΕΤ Κώστολής Αποστολόπουλος, ο πρώην διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών Γιώργος Ράλης, ο διευθυντής των Τελωνίων Καβάλας και τελωνιακοί υπάλληλοι. Το αεράκι και η μειωμένη κίνηση ανακούφισαν για λίγο την Αθήνα από τον έφος, ωστόσο οι κάτοικοι της πρωτεύουσας αντιμετώπισαν και σήμερα ένα μήνυ καύσωνα αφού το θερμόμετρο σκαρφάλωσε στους 34 βαθμούς. Οι ελπίδες τρέφονται προς το βορρά, όπου από σήμερα το βράδυ αναμένεται να φυσήξει δροσερό αεράκι. Η σημερινή ζέστη έκανε τους Αθηναίους να ξεχυθούν προς τις κοντινές παραλίες και τις εξοχές αναζητώντας λίγη δροσιά. Κι άλλο αίμα στην Αρμενία. Στο σιδηροδρομικό σταθμό της πρωτεύουσας Ερεβάν, πλήθος Αρμενίων επετέθη σε Σοβιετικούς στρατιώτες που έφταναν εκεί. Οι στρατιώτες άνοιξαν πυρ και σκότωσαν 6 Αρμενίους. Αλλά η ματαιρή ήταν η σημερινή μέρα και στο Πακιστάν, όπου στην πόλη Χεντεραμπάτ οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ εναντίον μεγάλου πλήθους που είχε αγνοήσει την απαγόρευση κυκλοφορίας και σκότωσαν 40 άτομα και τραυμάτισαν 250. Στον εισαγγελέα πλήμα λιωτικών Πειραιά οδηγήθηκε το πρωί ο πλοίαρχος του τουριστικού σκάφους Άγιος Νικόλαος, που προσάραξε χθες το βράδυ με 200 επιβάτες ανοιχτά της Αίγινας. Ο πλοίαρχος Ιωάννης Σόφαρης ανέλαβε την ευθύνη για το χθεσινό ατύχημα και ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη εναντίον του για προσάραξη από αμέλεια. Έτσι θα δικαστεί αύριο με την αυτόφορη διαδικασία, ενώ στο μεταξύ κρατείται στο λιμεναρχείο Πειραιά. Ψηφίζουν σήμερα και αύριο γιατροί και οδοντίατροι της Αθήνας και του Πειραιά για να εκλέξουν τις νέες διοικήσεις των συνδικαλιστικών τους οργάνων. Στην Αθήνα αναμένεται να ψηφίσουν περίπου 16.000 γιατροί σε 24 εκλογικά τμήματα που έχουν εγκατασταθεί σε 4 νοσοκομεία. Οι παρατάσεις που λαμβάνουν μέρος είναι δική που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΚ γιατρών που πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ και αγωνιστική ενότητα που πρόσκειται στο Συνασπισμό. Κομμουνιστής σήμερα, λέει τώρα ο ηγέτης του Κρεμλίνου, σημαίνει να θέτει στις παγκόσμιες ανθρώπινες αξίες πάνω από οτιδήποτε άλλο. Είναι ο ορισμός που δίνει ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ στο σύγχρονο κομμουνιστή στη συνέντευξή του στο τελευταίο τεύχος του αμερικανικού περιοδικού Time που κυκλοφορεί αύριο. Ο Σοβιετικός πρόεδρος δηλώνει στη συνέντευξή του ότι είναι κομμουνιστής και ζητάει σεβασμό και κατανόηση για τις απόψεις του. Ένα ολόκληρο χωριό, η Νέα Έφεσος της Κατερίνης, κινδύνευσε να δηλητηριαστεί. Αιτία φυτοφάρμακο που διοχετεύτηκε στο δίκτυο ίδρευσης. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, ένας αγρότης πήγε να ξεπλύνει το δικτύο ραντίσματος σε βρύση του χωριού, αλλά μέλησε να αποσυνδέσει τη βάνα επειδή είχε διακοπή νερού. Έτσι έγινε η τρόφιση του κερδικού φαρμάκου που γεννήθηκε στις δεξαμενές ύδατος. Το καλοκαίρι έφτασε με όλα τα τραγικά συνεπακόλουθά του. Δύο μεγάλες φωτιές βρίσκονται σε εξέλιξη σήμερα. Η πρώτη στη Ρόδο ξέσπασε χθες το μεσημέρι και μέχρι στιγμής έχει κάψει πάνω από 1.000 στρέμματα δάσους, χωρίς ακόμα οι δυνάμεις της πυροσβεστικής να διθέσουν υπό έλεγχο. Η δεύτερη ξέσπασε στα κρέας των Αιλίας και τέθηκε υπό έλεγχο, αφού κατέστρεψε 600 θρέμματα θευκόφυτης έκτασης.